Κυρίες και κύριοι, η ώρα της κρίσης για την προφυλάκηση ή μη της Εύας Καϊλή πλησιάζει. Αύριο 10 η ώρα Ελλάδα θα προσέλθει στο Δικαστικό Συμβούλιο για να απολογηθεί. Πάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες και την Έφη Κουτσοκώστα. Έφη, έχεις πληροφορίες για την υπερασπιστική γραμμή της Εύας Καϊλή. Πράγματι, Εύα, η αντίστροφη μέτρηση για την ακρόαση, την ακροαματική διαδικασία που θα περάσει η Εύα Καϊλή αύριο το πρωί στο δικαστικό μέγαρο έχει ξεκινήσει. Είπαμε πολλά αυτές τις μέρες για τα αποκαλυπτικά στοιχεία, κυρίως για τις πρώτες ώρες των ανακρίσεων. Η κυρία Καϊλή ενδεχομένως και μέσα στη σύγχυσή της είπε πολλά και αντιφατικά. Και η υπερασπιστική γραμμή, τώρα που χαράζεται, αναμένεται να προσπαθήσει να αντιστρέψει όλα αυτά τα στοιχεία και να κινηθεί κυρίως σε ένα πλαίσιο. Το ότι η κυρία Καϊλή είναι αθώα, ότι δεν είχε καμία σχέση με τις δραστηριότητες του συντρόφου της ή του κυρίου Παντσέρη και ότι η δραστηριότητά της στο Κατάρ και τις χώρες του κόλπου ήταν κυρίως με γνώμονα τις ευρωπαϊκές αξίες και τον ευρωπαϊκό της ρόλο ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η υπερασπιστική γραμμή και φυσικά επειδή αύριο κρίνεται το αν θα προφυλακιστεί ή αν θα αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, είναι σίγουρο ότι θα επικαλεστεί το γεγονός ότι είναι μητέρα και ότι έχει ένα παιδί 2 ετών το οποίο βρίσκεται μόνο του γιατί και οι δύο του γονείς βρίσκονται στη φυλακή. Ωστόσο, σε αυτήν την απόφαση προφανώς θα βαρύνουν και όσα έχει αποκαλύψει στις αρχές ο πρώην Ιταλός Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος φαίνεται πως έχει αρχίσει να ανοίγει το στόμα του και να δίνει, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, τους πάντες. Φαίνεται ότι τα στοιχεία που έχουν οι βελγικές αρχές για τον κύριο Παντσέρη, όπως και για τον Φραντζέσκο Τζόρτζι, όπως έχουμε δει, είναι αδιάσυστα. Και έτσι ο κύριος Παντσέρη, προκειμένου και εκείνος να πέσει στα μαλακά, αποφάσισε να συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές και πραγματικά έχει αρχίσει, όπως βλέπουμε και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που έχουν οι βελγικές και οι ιταλικές εφημερίδες με πρόσβαση στη δικογραφία, φαίνεται ότι συνεργάζεται, ότι δίνει ονόματα και δίνει και ποσά τα οποία δόθηκαν σε διάφορους ευρωβουλευτές. Βάζει στο κάδρο συγκεκριμένα τον Ανδρέο Κοτσολίνο, τον Ιταλό Ευρωβουλευτή, τον Ευρωσοσιαλιστή, για τον οποίο εργαζόταν από το 19 και μετά ο Φραντζέσκο Τζόρτζι, ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή, αλλά βάζει στο κάδρο και τον Βέλγο Ευρωβουλευτή Μάρκ Ταραμπέλα, στο οποίο το σπίτι είχε γίνει έρευνα παρουσία και της Προέδρου της Ευρωβουλής Ρομπέρτα Μέτσολα. Και συγκεκριμένα ο κύριος Παντσέρη φέρεται να είπε ότι εκείνοι δέχθηκαν πολύ ακριβά δώρα προκειμένου να συνεργαστούν για υπέρ των συμφερόντων του Κατάρ εντός της Ευρωβουλής. Πάντως φαίνεται να παραδέχεται και τη συμφωνία με το Κατάρ και το Μαρόκο και επιπλέον φαίνεται πως αποκαλύπτει και τον χρόνο κατά τον οποίο επιστράτευσε, να το πούμε έτσι, την Εύα Καϊλή και τον σύντροφό της, όταν αυτός πια δεν ήταν ευρωβουλευτής και δεν μπορούσε να περνάει τις αντίστοιχες οδηγίες και θέσεις του Κατάρ στο Ευρωκοινοβούλιο. Πράγματι, το 2019 ο κύριος Παντσέρη δεν επανεξελέγει, ωστόσο έχει αρκετές δεσμεύσεις και μια πολύχρονη συνεργασία, κυρίως με το Μαρόκο αλλά και με το Κατάρ. Και γι' αυτό το λόγο αρχικά κινητοποίησε τον πρώην συνεργάτη του, τον κύριο Φραντζέσκο Τζόρτζι, ο οποίος έμεινε στο Ευρωκοινοβούλιο. Και φέρεται να βάζει στο κάδρο και την κυρία Καϊλή, η οποία είχε έναν σημαίνοντα ρόλο εντός του Ευρωκοινοβουλίου, ένα πολιτικό ρόλο. Ήταν η μόνη από όλους αυτούς που είναι ύποπτη αυτή τη στιγμή, που είχε πραγματικό πολιτικό ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο, δικαίωμα ψήφου και πραγματικής επιρροής. Λοιπόν, Έφη Κουτσοκώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα σε βρούμε και στη συνέχεια.